Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βάσεις αγωγής, τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τα δημόσια ΙΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση των βάσεων έγινε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Να πούμε ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που ανακοινώθηκαν οι βάσεις τέλος Ιουλίου και όχι Αύγουστο, όπως ήταν το συγκεκριμένο. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη για να μην υπάρχει και η αγωνία στα παιδιά και στις οικογένειες. Η γενικότερη εικόνα που έχουμε είναι, μετά που μελέτηκε των αποτελεσμάτων σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι έχουμε πτώσει σίγουρα και όχι μόνο στις σχολές που θεωρούνται, ας το πούμε, περιζήτητες, αλλά γενικά και σε πάρα πολλά άλλα τμήματα, και πτώση και της τάξης των 2.000 μορίων. Μόνο σε κάποια οικονομικά τμήματα έχουμε σταθεροποίηση ή σχετική άνοδο. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ναι. Η μία είναι ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών που πλησιάζει το 90% μπήκαν στις πρώτες 10 επιλογές τους. Σε μια από τις πρώτες 10 επιλογές τους. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δείχνει ότι υπάρχει μια ωριμότητα σιγά-σιγά και στα παιδιά και στις οικογένειες ως προς το τι επιλέγω. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά, αν μελετήσει τα στοιχεία, ότι βασικά τα παιδιά επιλέγουν σχολές οι οποίες είναι κοντά στον τόπο κατοικίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι έχουμε την δημοσίευση, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ένα μήνα πριν. Τα παιδιά μπορούν και οι οικογένειες πλέον με την άνεσή τους να προγραμματίσουν το πώς θα πάει από εδώ και πέρα, το να κατεβούν να πάνε στους τόπους εισαγωγής, να ψάξουν το σπίτι, να ξεκινήσει αυτή η φοιτητική στέγη. Και κάποιοι έχουν κλείσει ήδη. Έτσι. Μια φοιτητική στέγη που εύχομαι αυτή η στέγη να είναι στέγη αναμνήσεων, που εύχομαι πραγματικά στους εισακταίους τα χρόνια σπουδών να είναι χρόνια πραγματικά απόκτησης γνώσης και θεμελίων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή. Χαρήκαμε πάρα πολύ και σαν εκπαιδευτική που τα αποτελέσματα φέτος βγήκαν οι βάσεις πιο νωρίς και δόθηκε επιτέλους τέλος στην αγωνία πάρα πολλών υποψηφίων. Το αναμενόμενο όμως ποιο ήταν, Τζούλια μου? Ότι έκρυβαν πάρα πολλές εκπλήξεις γύρω πίσω από την ανακοίνωση των βάσεων. Το περιμέναμε και το είδαμε. Δηλαδή είδαμε και μικρές αυξήσεις και μειώσεις, αλλά είδαμε και πολύ μεγάλη άνοδο βάσεων σε ορισμένα τμήματα και πολύ μεγάλη κάποδο βάσεων σε ορισμένα άλλα τμήματα, τα οποία δεν ήταν καν προβλεπόμενα. Δεν είναι ότι μόνο μπορεί να αυξήθηκαν ή να μειώθηκαν τα μόρια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γενικότερα παίχθηκε ένα μεγάλο παιχνίδι στατιστικών μέσα από την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων αυτή τη χρονιά. Είδαμε λοιπόν μη αναμενόμενες, για να αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά, μεγάλη πτώση βάσεων είδαμε σε ορισμένα τμήματα που δεν το περιμέναμε, όπως είναι 1600 μόρια στην αγγλική γλώσσα και φιλολογία, στο Απιθύτα. Είδαμε πλην 4.000 μόρια στο τμήμα της χημίας στην Πάτρα. Στην Πάτρα, που ενώ δεν έχουμε δει αντίστοιχες σε μικρότερα αστικά κέντρα. Έχουμε δει όμως από την άλλη, συν περίπου 4.000 μόρια, 3.799 κάπου εκεί, που ήταν των πολιτικών μηχανικών στη Θεσσαλονίκη. Στα ΤΕΦΑ, στην Αθήνα, συν 4.550 μόρια περίπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ περίεργες προσαυξήσεις στα μόρια, στις βάσεις τις οποίες βγήκανε. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Πραγματικά η ανησυχία των υποψήφιων ήταν πάρα πολύ λογική και τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ λογική στη συμπλήρωση του φετινού μηχανογραφικού δελτίου. Πάρα πολλά παιδιά που ήταν πολύ πιο πάνω από σχολές βρεθήκαν να μην μπορούν να περάσουν στις πρώτες τους επιλογές και πάρα πολλά παιδιά που ευτυχώς και συμπληρώσανε το μηχανογραφικό τους βάση προτίμησης περάσανε στις πρώτες τους επιλογές.
Από ό,τι φαίνεται, ωστόσο, ένα τμήμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν πέτυχε κανένα φοιτητή. Πρόκειται για την νοσηλευτική στο διδημότυχο του Εύρου, που ανέβασε την ελάχιστη βάση εισαγωγής με αποτέλεσμα να μην πετύχει κανείς, όπως είχε γίνει αντίστοιχα πέρσι με την αρχιτεκτονική της Ξάνθης. Τι έκανε η νοσηλευτική? Έκανε αυτό που είχε κάνει πέρυσι η αρχιτεκτονική της Ξάνθης, και αυτή ήταν η αιτία που έμεινε πέρυσι χωρίς εισακτέως. Ανέβασε λοιπόν την βάση εισαγωγής της. Απέτυσε προφανώς εισακτέως με μεγαλύτερη βαθμολογία, γι' αυτό και έμεινε. Όχι γιατί τα παιδιά δεν επιθυμούν νοσηλευτική, απλώς αυτοί που είχαν υψηλή βαθμολογία εισήχθησαν σε νοσηλευτικές που ήταν πιο κοντά στην Θεσσαλονίκη ή στο κέντρο στην Αθήνα, εξαρτάται τι έχουμε, γιατί συγκεκριμένα στην Ροδόπη έχουμε εισακτέως σε τμήματα νοσηλευτικής, απλώς δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή, οπότε πήγαν στις επιλογές που ήταν πιο μπροστά. Είναι λοιπόν ένα θέμα και του τι βάση θέτει και η σχολή, τι απαιτήσεις θέτει η ίδια η σχολή από τους δικούς της εισακταίους.